2020, θα πάνε σε αυτούς τους τομείς. Αυτό που λέγαμε πράσινη οικονομία στην πραγματικότητα, εκεί θα πάνε οι περισσότεροι πόροι από τα περίπου λίγο παρακάτω από 400 δισεκατομμύρια που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για, για τα διαρθρωτικά ταμεία και για την, συνοχή, την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, εμείς, αν από σήμερα κινητοποιηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιήσουμε τους υπάρχοντες πόρους και διάφορα εργαλεία που υπάρχουν και είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη προγραμματική περίοδο, σημαίνει ότι η οικονομία μας θα επανεκάμψει. Το τρίτο σημείο, είπαμε ότι είναι η προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα των όρων του μνημονίου. Και εκεί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Μπαρόζο να έρθει στην ομάδα των Πράσινων, θα έρθει στις 12 Ιουνίου για να παρουσιάσουμε αυτές τις προτάσεις και ιδέες. Και εγώ ως ευρωβουλευτής έχω επικεντρώσει πολύ την κριτική μου σε αυτούς τους τομείς, δείχνοντας σε κάθε επιμέρους πολιτική πόσο αντιφατικά είναι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να κάνει μια επανεξέταση όλων των όρων του μνημονίου, συγκρίνοντάς τη με αυτά που λένε οι ευρωπαϊκές πολιτικές και να παρουσιάσει αυτή την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια ρεαλιστική πολιτική για να αλλάξει τους όρους, δείχνοντας όμως ότι ξέρει να δουλεύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τέταρτο σημείο είναι αυτό που έχουμε ζητήσει, να υπάρχει ενίσχυση της Ελλάδας για τα θέματα που έχουν σχέση με το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα είναι μια πύλη εισόδου για τη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Δεν είναι πύλη εισόδου μεταναστών για να μείνουν κυρίως στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι μετανάστες μπαίνουν από τα ανατολικά μας σύνορα και θέλουν να φύγουν από τα δυτικά σύνορα για να πάνε σε άλλες χώρες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Καταρχήν, το ένα πρόβλημα είναι ότι υπάρχει η συνθήκη Δουβλίνο 2, η οποία παγιδεύει τους μετανάστες, ενώ θέλουν να φύγουν. Βλέπετε απελπισμένους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν, να πάνε στην Ιταλία, στην Γερμανία και σε άλλες χώρες. Και αυτοί είναι παγιδευμένοι στα σύνορα και στα λιμάνια και δημιουργούνται κριτικά προβλήματα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει μηχανισμούς για να διαχειρίζεται τα μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία δεν πρόκειται να εκλείψουν ποτέ. Δηλαδή, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Σήμερα έχουν ενταθεί πόλεμοι σε κάποιες περιοχές που είναι κοντά μας. Είναι η Ελλάδα, είναι γεγονός ότι είναι σε σταυροδρόμια περιοχών που υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ, σε όλες τις περιοχές στην Αφρική υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Δεν έχουμε όμως το μηχανισμό να διαχειριστούμε τα μεταναστευτικά ρεύματα και αυτή η μετανάστευση να γίνει με νόμιμους δρόμους εισόδου και με προϋποθέσεις έτσι ώστε οι κοινωνίες να μην υποφέρουν αναντίθετα τα μεταναστευτικά ρεύματα να τα μετατρέπουν σε πραγματικό όφελος. Ας μην ξεχνάμε ότι χώρες όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που βάσαν την ανάπτυξή τους στη μετανάστευση. Δεν έχουμε 11 εκατομμύρια Έλληνες μετανάστες σε άλλες χώρες. Όμως κατάφεραν και αυτό λειτουργήσε προς όφελος και των κοινωνιών εκείνων. Ενώ εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα χήμα πράγμα το οποίο ούτε ξέρει ποιος μπαίνει μέσα στη χώρα, ούτε ξέρει ποια είναι η κατάσταση υγείας. Και λέμε λοιπόν, η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά και πρέπει να οργανωθούμε και ως χώρα. Δηλαδή στα σύνορα πρέπει να έχουμε δομές υποδοχής, να καταγράφονται όσοι μπαίνουν στα σύνορα, να ξέρουμε αν έχουν λόγο να μείνουν στην Ελλάδα ή να πάνε στις υπόλοιπες χώρες, να ξέρουμε ότι μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες. Να ξέρουμε αν μπορούν να πάρουν το καθεστώς του πρόσφυγα, γιατί περίπου το 20-25% αυτών που μπαίνουν στην Ελλάδα θα μπορούσαν να πάρουν καθεστώς πρόσφυγα με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι αν είχαν καθεστώς πρόσφυγα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά υπάρχουν χώρες οι οποίες θέλουν μετανάστες. Η Βρετανία, η Γερμανία και άλλες χώρες χρειάζονται μετανάστες. Ακόμα και η Ελλάδα χρειάζεται μετανάστες για αγροτικές δραστηριότητες, για κοινωνικές υπηρεσίες. Ξέρουμε πόσοι ηλικιωμένοι χρειάζονται βοήθεια ανθρώπων που είναι από άλλες χώρες. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με ένα επίσημο τρόπο. Οι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα να είναι ασφαλισμένοι, να είναι καταγεγραμμένοι, να ξέρουν ποια είναι η κατάστασή τους, να είναι νόμιμοι. Και από την άλλη μεριά, όσοι είναι να πάνε σε άλλες χώρες, να έχουν την ευθύνη και οι άλλες χώρες να αποδέχονται αυτούς τους ανθρώπους, να τους παγιδεύουν εδώ πέρα. Και το κύριο, θα έλεγα, είναι άμεσα να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να οργανώσουμε αυτή την υποδομή. Η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει το 90% 309 εκατομμυρίων που υπάρχουν διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα της μετανάστευσης. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές η Επίτροπος για τη μετανάστευση, για τα θέματα αυτά. Το έχω κάνει και εγώ ερώτηση και έχω κάνει παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα από τα 309 εκατομμύρια έχει απορροφήσει μόλις τα 20 εκατομμύρια. Αυτά τα 309 εκατομμύρια θα μπορούσαν να βοηθήσουν νοσοκομεία να υποδεχτούν τους μετανάστες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να κάνουν εμβολιασμούς και εξετάσεις. Αλλά αυτό θα αναζωογονούσε και τα νοσοκομεία. Τα έκανε βιώσιμα. Δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει 1-2 γιατρούς στο νοσοκομείο της Σκώτης, Ρόδου και σε άλλες περιοχές, ακριβώς με τα χρήματα αυτά που υπάρχουν για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα το πρόβλημα μας είναι ότι σαν κοινωνία είμαστε οργανωμένοι. Θα μπορούσαν να απασχοληθούν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει γλώσσες, που έχουν σπουδάσει νομικές επιστήμες,
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα η μετανάστευση να γίνει ένα θέμα το οποίο ωφελεί και τις τοπικές κοινωνίες. Και μέσα εκεί βέβαια υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες. Δεν είναι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι είναι οι πιο φτωχοί στις χώρες, γιατί διαθέτουν μεγάλα ποσά, δίνουν για τους διάφορα παράνομα κυκλώματα, δίνουν 3.000 και 5.000. Που για αυτούς είναι τεράστια ποσά, που σημαίνει ότι είναι μεσαία στρώματα και πάνω, τα οποία νομίζουν ή τέλος πάντων ονειρεύονται ότι θα ζήσουν στην Ευρώπη καλύτερη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που έχουν κάποιες γνώσεις, μπορεί να είναι και καθηγητές πανεπιστημίου και γιατροί και άλλοι άνθρωποι, είτε απειλείται η ζωή τους για λόγους διώξεων, φεύγουν από τη χώρα τους. Εμείς λοιπόν πρέπει να δούμε πραγματικά ποιοι είναι οι λόγοι που έρχονται εδώ, να δούμε αν κάποιοι είναι παράνομοι να πάνε πίσω, αν όμως νόμιμοι, και να δώσουμε δυνατότητα να είναι νόμιμοι να έρθουν στην Ελλάδα, να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην παγιδεύονται στα σύνορα και κυρίως οι χώροι ευρωπαϊκοί, γι' αυτό ζητάμε και ως πράσινοι, να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα να δημιουργηθούν υποδομές σωστές. Ένα άλλο σημείο είναι το θέμα των εξοπλισμών. Και εγώ, ως ευρωβουλευτής των Νικολών Πράσινων, έκανα μία έρευνα και συγκεντρώσαμε στοιχεία και από επίσημες πηγές, από το ΝΑΤΟ ή άλλα διεθνή Ινστιτούτα, και είδαμε ότι από το 1974 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει δαπανίσει για εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα 208 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν το συγκρίνουμε αυτό με το χρέος που είναι 350 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του χρέους οφείλεται σε υπερβολικά μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Εάν απλώς μειώναμε στα επίπεδα που δαπανούν οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ τις δαπάνες για εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα, τότε θα γλιτώναμε γύρω στα 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι σήμερα η Ελλάδα δεν θα έχει καθόλου εξοπλιστικά και αμυντικά προγράμματα. Εντάξει, είναι λίγο απίθανο αυτό. Αλλά εάν απλώς περιόριζε τις δαπάνες σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο, σαν αυτό που δαπανάει η Γερμανία και γενικά οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στο ΝΑΤΟ, θα γλίτωνε αυτά τα χρόνια 108 δισεκατομμύρια. Όσα υποτίθεται είναι το κούρεμα από τα αμόλογα, έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια λογική πολιτική για τα εξοπλιστικά της και αμυντικά της προγράμματα και πρέπει από την άλλη μεριά να έρθει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εγγυηθεί τα σύνορα τα ελληνικά, αυτό το ζητάμε ως πράξιμη, για να μπορέσουμε τουλάχιστον τα επόμενα 3 χρόνια να παγώσουμε και να μειώσουμε εξοπλισμούς και αμυντικές δαπάνες. Αυτό θα μπορούσε να γλιτώσει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τις περικοπές στις συντάξεις και τους μισθούς και τις κοινωνικές παροχές. Έτσι. Είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μείωση σημαντική και μάλιστα το 2010 με στοιχεία που συγκεντρώσαμε και συγκέντρωσα και εγώ και έκανα ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Κομισιόν, η Ελλάδα το 2010, την ίδια στιγμή που έμπαινε στο μνημόνιο για περικοπές στους μισθούς και συντάξεις, δαπάνησε 1 δισεκατομμύριο επιπλέον για εξοπλισμούς και η κύριο ωφελημένη ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή την ίδια στιγμή που ψάχναμε να κόψουμε μισθούς και να μειωθούν κατά 1 δισεκατομμύριο μισθοί και συντάξεις, την ίδια στιγμή αγοράσαν εξοπλιστικά προγράμματα το 2010. Δεν μιλάμε για προηγούμενα χρόνια που πέσει, ήταν άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν, οι πράσινοι, και το έχει πει επανειλημμένα πολλές φορές και ο Ντάνι τον Πετίτ, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί τα ελληνικά σύνορα, πολιτικά καταρχήν, και αυτό να οδηγήσει σε μείωση των εξοπλισμών, έτσι ώστε να πάρουμε μια ανάσα, να μειώσουμε δηλαδή δαπάνες σε ένα τομέα που δεν θα επηρεάσει την κοινωνική ζωή. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το στοιχείο της εξόδου χρήματος από τις ελληνικές τράπεζες. Έχουν φύγει κεφάλαια από την Ελλάδα και είναι κατευθυμένα τώρα σε ελβετικές και σε γερμανικές τράπεζες που φτάνουν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που είναι κατευθυμένα σε ευρωπαϊκές τράπεζες, κυρίως στην Ελβετία αλλά και σε άλλες τράπεζες, πρέπει να μάθουμε ως χώρα, ως κοινωνία, αν είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα, αν έχουν πληρώσει τους φόρους, είναι χρήματα τα οποία έχουν βγει χωρίς να πληρωθούν οι φόροι και μπορεί να προέρχονται και από μαύρα ταμεία. Όπως βλέπουμε να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, έτσι, με τον Τζοφαντζόπουλο και με άλλους και πολιτικούς και στελέχη. Άρα λοιπόν υπάρχει η απέτηση από τους πράσινους και το ζητάμε πολύ έντονα από την Κομισιόν να βοηθήσει η Κομισιόν την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα από μόνη της αποκλείεται να έχει την πολιτική επιρροή και την πολιτική πίεση στην Ελβετία, να δώσει η Ελβετία και άλλες τράπεζες όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις καταθέσεις Ελλήνων στις τράπεζες ελβετικές. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα αν πράγματι είναι εκεί νόμιμα τα κεφάλαια αυτά, γιατί υπάρχουν διαδικασίες όπου το τραπεζικό σύστημα μπορεί να κάνει εξαγωγή κεφαλαίων, αλλά αυτό είναι με κάποιες προϋποθέσεις.
Αλλά δεν δικαιολογείται σήμερα όλο αυτό το ύψος των κεφαλαίων που είναι σε ελβετικές τράπεζες μέσα μόνο από νόμιμες διαδικασίες. Και βέβαια είναι προκλητικό σε μια εποχή κρίσης. Οι Έλληνες ήταν αυτοί που αγοράζουν τα πιο ακριβά σπίτια σε περιοχές του Λονδίνου, σε άλλες περιοχές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να αναδιοργανώσουμε σε αποτελεσματική και δίκαιη βάση το φορολογικό μας σύστημα. Δεν μπορεί δηλαδή η λογική να είναι όχι φόρους. Η λογική πρέπει να είναι δίκαιοι φόροι που θα ευνοήσουν την υποστήριξη ενός κοινωνικού κράτους. Δηλαδή πρέπει να πληρώνουμε δίκαια ανάλογα με τις δυνατότητες και τα εισοδήματα κάποιου και να υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα που δημιουργεί θέσεις εργασίας, που βοηθάει την οικονομία να επιβιώνει, όχι να στραγγαλίζει την οικονομία. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα με τα χαράτσια είναι να πνίγει την πραγματική οικονομία, να γίνεται δύσκολη επιβίωση οικονομίας. Και από την άλλη μεριά, ένα μεγάλο κομμάτι παραοικονομίας φοροδιαφεύγει και έτσι πραγματικά δεν μπορεί να στηριχθεί ένα κοινωνικό κράτος. Άρα λοιπόν, ζητάμε και αυτό το πράγμα να υπάρξει ένα σοβαρό φορολογικό σύστημα, να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή εμπειρία και αυτό ζητάμε και από την Κομισιόν ως Πράσινη να βοηθήσει την Ελλάδα ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση του φορολογικού της μηχανισμού. Και τέλος, το τελευταίο σημείο που ζητάμε ως Ευρωπαίοι Πράσινοι, ως πράσινοι ευρωβουλευτές, είναι να μπορέσει να μπορέσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι να φτάσουν κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Το κεντρικό κράτος σήμερα δεν λειτουργεί. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τα χρήματα να φτάσουν στις τοπικές κοινωνίες, που ξέρουν καλύτερα πώς μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και πώς μπορεί να αναζωογονηθεί η τοπική οικονομία και κυρίως μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως πράσινοι λοιπόν ζητάμε τα χρήματα αυτά να περάσουν απευθείας από το κράτος στις 13 περιφέρειες, στις περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, αλλά να φτάσουν από εκεί κατευθείαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους νέους ανέργους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε κάθε περιφέρεια, μέσα από ένα διάλογο άμεσα των περιφερειακών συμβουλίων με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, να διαμορφωθεί ένα σχέδιο για την απασχόληση και την αναζωογόνηση της οικονομίας σε κάθε περιφέρεια. Και εγώ ως περιφερειακός σύμβουλος το έθεσα και στη χθεσινή συζήτηση. Θα το θέσω όμως και πιο συγκροτημένα στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου σε 9 του μήνα, 9 του Ιουνίου, που θα έχουμε στη Ρόδο ξανά Περιφερειακό Συμβουλίο. Πρέπει και η δικιά μας περιφέρεια αλλά και οι υπόλοιπες περιφέρειες μέσα από ένα συγκροτημένο διάλογο μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες να έχουμε συγκροτήσει μία πρόταση για την απασχόληση και την αναζωογόνηση οικονομίας. Και με αυτές τις προτάσεις να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε πραγματικά οι πόροι να ξεμπλοκάρουν από τη γραφειοκρατία και να φτάσουν στις τοπικές κοινωνίες. Σας λέω ότι αθροιστικά είναι πάνω από 8 δισεκατομμύρια για την απασχόληση των νέων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα οποία είναι μόνο τα χρήματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, πέρα από επιπλέον πόρους που θα μπορούσαμε να πάρουμε από αδιάθετους ευρωπαϊκούς πόρους, που συζητιέται μάλιστα την προηγούμενη φορά στις 23 του Μαΐου στην άτυπη σύνοδο κορυφής, συμπίθηκαν τέτοια πράγματα. 21 Ιουνίου που θα είναι η επίσημη σύνοδο κορυφής, η Ευρώπη μιλάει για την χρησιμοποίηση των αδιάθετων πόρων για να αναζωογονηθεί η οικονομία και να δημιουργηθεί εργασία. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχουμε σχέδια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το τοπικό επίπεδο, να πάμε στις περιφέρειες, στα περιφερειακά συμβούλια, να έχουμε σχέδια ως χώρα και αυτά τα σχέδια μετά να τα κάνουμε και εθνική πολιτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, για να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία, στις 11 του μήνα θα είναι ξανά στην Ελλάδα ο συμπρόεδρος της ομάδας των Πράσινων, ο Ντάνι Κοντετή, για να συνομιλήσουμε με τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές και να μιλήσουμε με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ομάδα των Πράσινων, επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις στους τομείς που μπορούν να κατευθύνουν τέτοιοι πόροι, τομείς πράσινης οικονομίας, αλλά και γενικότερα οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας. Και νομίζουμε ότι κάθε κόμμα πρέπει να καταθέσει προτάσεις. Η νέα Βουλή πρέπει να έχει ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής και να μην κινούμαστε στο τυχαίο και στο πρόχειρο. Αυτά ήθελα να σας πω. Βλέπετε ότι κάνουμε πολλή δουλειά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό και στο τοπικό. Είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο εδώ. Χτες ήμουνα στη ΣΥΜΗ και μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο και με τοπικούς φορείς. Και έφυγα στη Ρόδο το πρωί χθες. Ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα προέχει περισσότερο από ποτέ η πολιτική συζήτηση. Η συζήτηση όμως στη βάση προτάσεων. Το κάθε κόμμα να παρουσιάσει τις προτάσεις, να γίνει πολιτικός διάλογος και όχι κονταρομαχία, όχι κουκορομαχία, αλλά να γίνει συζήτηση πολιτική. Και να συνθέσουμε μέσα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά με έναν δημιουργικό τρόπο.